Με το βλέμμα στραμμένο στην Ουκρανία και κυρίω τα παιδιά που δοκιμάζονται, ήταν το μήνυμα για τα Χριστούγεννα τη Προέδρου τη Δημοκρατία, Κατερίνα Ακελαροπούλου. Αυτέ τι ημέρε η σκέψη μα είναι στραμμένη στα παιδιά τη Ουκρανία. Τα πιο όμορφα, τα πιο ξέγνια στα χρόνια του σαρώθηκαν από τον πόλεμο, ανέφερε η κυρία Σακελαροπούλου, που πρόσθεσε ότι έχασαν σπίτι, συχνά κάποιο γονιό, αδελφό, φίλου, χωρίστηκαν από τι οικογένειέ του. Αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο σε άλλε χώρε. Έχουν ξεχάσει να γελούν. Ζουν με το φόβο, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα. Και όταν τα ρωτούν, δύο μόνο δώρα ζητούν από τον Άγιο Βασίλη: Να τελειώσει ο πόλεμο και να γυρίσουν σπίτι οι πατέρε του. Ο Κυριακό Μητσοτάκη με ανάρτησή του ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα, προτείνοντα σε μικρού και μεγάλου βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, προσθέτοντα ότι οι Άγιε Μέρε των Εορτών αποτελούν μια ευκαιρία για διάβασμα. Ο Πρωθυπουργό, μάλιστα, σε πιο προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε, όπω είπε, στα πιο όμορφα Χριστούγεννα τη ζωή του. Σήμερα δεν θα γράψω λεπτομέρειε του κυβερνητικού έργου. Α κάνουμε ένα διάλειμμα για τι γιορτέ, ανέφερε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, που πρόσθεσε ότι τα πιο όμορφα Χριστούγεννα που έχω περάσει και είναι αυτά που έρχονται κατευθείαν στο μυαλό μου, χωρί δεύτερη σκέψη, είναι τα τρία πρώτα των παιδιών μου, ανέφερε ο Πρωθυπουργό, που ευχήθηκε να έχετε όμορφα Χριστούγεννα γεμάτα χαμόγελα και γλυκέ αναμνήσει. Όσο για τα βιβλία που πρότεινε για ανάγνωση ήταν μεταξύ άλλων ο Τζίμι στην Κυψέλη του Χρήστου Χωμενίδη, το μόνο τη ζωή του ταξίδι του Ηλία Μαγκλίνη, ο ελληνικό εμφύλιο του Ραϊμόνδου Αλβανού και το Ελευθέριος Βενιζέλος ακολουθώντας τα βήματά του στην ιστορία της Μάρος Βασιλιάδου. Ευχές με τους εργαζόμενου στο ΕΚΑΒ, ανήμερα των Χριστουγέννων, αντάλλαξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ. Ο Νίκο Ανδρουλάκη ευχαρίστησε μέσω ασυρμάτου τα πληρώματα του ΕΚΑΒ για το έργο και την προσφορά του. Ο κ. Ανδρουλάκη αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία, διευκρινίζοντα ότι οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μα για να έχουμε ξανά ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγεία, Τη μείωση των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων τη εποχή. Δεν μπορεί το κάνει μόνο ακόμα μέσα από μια κοινή συνισταμένη των πολιτικών δυνάμεων να υπάρχει ένα όραμα να ενισχυθεί ξανά το ΕΣΥ όπω κάναμε εμεί τι προηγούμενε δεκαετίε και άντεξε για πολλά χρόνια.